Σήμερα έχω έρθει στην αντιπροσωπεία Lotus στην Ελλάδα, γιατί έχω να σας δείξω ένα καινούργιο μοντέλο. Lotus Emira, το πολύ συζητημένο σπορ, βασικά ίσως και baby supercar αυτοκίνητο, το οποίο θα δείξουμε σε λίγο. Και φυσικά, για να συζητήσουμε για ένα τέτοιο αυτοκίνητο και για τη συγκεκριμένη μάρκα, μαζί μου Γιώργος Λιμπεράκης. Γεια σου, Γιώργο. Με έχεις κάνει μαϊντανό στο YouTube. Όλοι λένε, τι δουλειά έχεις εσύ που εξαφανίζεσαι. Εγώ τους λέω ότι ό,τι θέλει ο φίλος μου ο Βασίλης, καθόμαστε και τα λέμε. Υπάρχει ένα θέμα, το λέμε και στα προηγούμενα βίντεο. Ότι έχεις μαγέψει το κοινό και το κοινό ζητά Γιώργο Λιμπεράκη. Δηλαδή, διάβασα ένα σχόλιο. Ναι. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω. Ότι αν πας σε σκημό, θα τους πουλήσεις πάγο. Δεν το έχω δοκιμάσει και δεν μου αρέσει και το πολύ κρύο, οπότε μάλλον το βλέπω δύσκολο. Έχω έρθει σήμερα τώρα εδώ για να μιλήσουμε για Lotus. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για Lamborghini, έχουμε μιλήσει για Maserati και τώρα έχουμε Lotus. Ξέρεις γιατί δεν μιλούσαμε για Lotus τόσο καιρό? Γιατί ειλικρινά δεν είχαμε τι να πούμε. Η Lotus από το 1995 που έβγαλε το Elise, βγάζουμε ακόμη το Elise και το Elise και το Elise και το Elise και το Elise σε διάφορες μορφές. Αυτό οφείλεται στο ότι είχαμε μια δύσκολη περίοδο με τη Lotus, πολύ δύσκολη, ηρωική, αλλά δύσκολη περίοδο, στην οποία η Lotus δεν είχε χρήματα. Δεν είχε έναν μέτοχο, έναν μπαμπά, για να είμαστε ειλικρινείς. Να βάλει χρήματα. Να βάλει χρήματα. Είχε διάφορους από τις Μαλισσίες, από εδώ, από εκεί, τις Ινδονησίες, που ίσα-ίσα κατάφεραν και επιζούσαν και παίζανε. Τώρα, επιτέλους, η Lotus έχει έναν εκπληκτικό, πανίσχυρο επενδυτή, την Geely. Πέσανε πολλά χρήματα, συζητούμε για πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ και τα αποτελέσματα θα τα δούμε στα επόμενα χρόνια. Άρα θα δούμε από τώρα. Απίστευτα πράγματα. Εταιρεία μεγέθους Lotus πέφτουν τόσα πολλά χρήματα, νομίζω ότι οι εκπλήξεις θα είναι απίστευτες. Ο συνδυασμός του ονόματος και της τεχνολογίας της Lotus, γιατί η Lotus Technology υπήρχε πάντοτε. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πολλοί δεν γνωρίζουν τη Lotus, έτσι. Έχουν στο μυαλό τους Lotus, μια εταιρεία που βγάζει σπόρο αυτοκίνητα βρετανικά. Πες μας κάποια πράγματα για την ιστορία της Lotus, αλλά και για την ιστορία της Lotus στην ελληνική αγορά. Ναι, η οποία είναι αρκετά συγκινητική, ενδιαφέρουσα και αστεία. Κοίταξε, η Lotus ιδρύθηκε το 1948 από τον περίφημο Colin Chapman, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μία άποψη για το αυτοκίνητο, ένα όνειρο και έφτιαξε πράγματα φοβερά σε ένα παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο αγόρασε τσάπα, στο Χέθελ στην Αγγλία. Έφτιαχνε αυτοκίνητα στην αρχή εκ των ενόντων, εν συνεχεία πολύ πιο επαγγελματικά, εν συνεχεία άρχισε να φτιάχνει αυτοκίνητα τα οποία έμειναν στην ιστορία, τα παλιά Elan, τα παλιά Elise, τα παλιά Elite, τα οποία σήμερα κάνουν ένα περίδρομο λεφτά ως classics. Εν συνεχεία, όταν πέθανε ο Chapman, υπό μάλλον ανδιευκρίνιστες συνθήκες, αγοράστηκε από την General Motors. Εκεί μπήκανε κάποια λεφτά και κάποια τεχνολογία και φτιαχτήκαν πράγματα όπως το Esprit που θα δούμε εδώ και το Elan, το οποίο δεν έχουμε έτοιμο, γιατί ο περίφημος ταπετσιέρης μας ο Δημήτρης, και το λέω αυτό για να το ακούσει, ακόμη δεν έχει φτιάξει την κουκούλα. 6 μήνες. Είπες Esprit, εδώ τώρα είμαστε από τους τυχερούς που έχουμε έρθει σε αυτόν εδώ τον χώρο, όχι μόνο για να δούμε την Emira, αλλά να δούμε ακόμα και μία Esprit. Δηλαδή είναι ένα σπάνιο αυτοκίνητο. Και δεν ποιο το Esprit? Ήταν το supercar της Lotus, θα μπορούσαμε, και σχεδιαστικά. Αυτό το Esprit, αν ο Γιώργος θέλει να μας δείξει και αυτό, είναι, έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Είναι το Esprit το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στα 70 χρόνια της Lotus, το 2018, που έγινε η μεγάλη τελετή στο Χέθελ. Και το κάθε αυτοκίνητο που εκπροσώπησε είχε το σήμα του. Και εμείς το έχουμε κρατήσει, βέβαια. Για τι μοντέλο μιλάμε? Αυτό είναι 1990. Αυτό είναι 96. Είναι το Esprit S4S. Είναι ένα από τα ωραιότερα αυτοκίνητα και είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό το αυτοκίνητο είναι ο προκάτοχος του Emira. Ή το Emira είναι ο διάδοχος του. Το Emira είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ένα supercar, όπως ήταν αυτό, το οποίο κάνει ό,τι πράγμα να κάνει ένα supercar και δεν κοστίζει σαν supercar. Επειδή λέμε για την ιστορία της Lotus, εμένα το μάτι μου έχει πέσει σε μία φωτογραφία, σε μία εικόνα και θέλω λίγο να μας τη δείξεις. Είναι εδώ.
Ναι. Και πιστεύω, θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να ξέρει ποια είναι αυτή η φωτογραφία. Ακριβώς. Πώς ήρθε η Lotus στην Ελλάδα. Και πότε ήρθε. Ήρθε το 1991, τέλος του 1991, ήρθε ο Μακαρίτης, τώρα κόμις Μάριο το Τσικοντίβη, που ήταν ο αντιπρόσωπος της Μασεράτη, την πρώτη εταιρεία που εκπροσωπούσαμε, και μου λέει, ξέρεις Γιώργο, δεν θα αντέξει η Trident Cars με μία μόνο εταιρεία. Την Μασεράτη δεν είναι viable. Αλλά εγώ έχω τη λύση, μου λέει. Είναι αγαπημένος φίλος μου ο Mike Kimberly, ο πρόεδρος της Lotus, και ο Michael Bishop, ο εμπορικός διευθυντής, και ψάχνουν να βρουν αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Και στην έχει, παιδιά μου την έφερε, όχι στο πιάτο, σερβιρισμένη σε ασημέντο πιάτο, με ασημένια μακιαροπύρουνα, κατευθείαν. 1991. 91 τέλος, ναι. Και εδώ. Αυτή λοιπόν είναι το 92, στην αρχή της ανοίξεως, που κάναμε την πρώτη παρουσίαση των πρώτων δύο αυτοκινήτων στο Μαραθώνα. Εκεί που είναι το αεροδρόμιο. Εδώ είσαι. Αυτός είμαι εγώ, ναι. Εδώ. Ναι. Αυτός είμαι εγώ εκεί πέρα, γίνεται από εκεί, με τα παιδιά του Car Magazine, του οποίου τότε διευθυντής ήταν ο Δημήτρης ο Κληρονόμος, ένα άτομο με εκπληκτική... Φοβερός χαρακτήρας, Πολύ ωραίος άνθρωπος, ο οποίος αγκάλιασε την προσπάθειά μας, εν αντιθέσει με τον άλλον μεγάλον της ελληνικής βιομηχανή, μάλλον της ελληνικής δημοσιογραφικής πλευράς της αυτοκίνησης, ο οποίος δεν μας βοήθησε καθόλου. Μας σνομπάρισε πολύ, δεν θέλω να πούμε ονόματα. Τα εύκολα συγγνώμη να είσαι παραλείποτε καμιά φορά. Ξέρουνε, ενώ ο κληρονόμος όχι μόνο μας αγκάλιασε, λέει τα πάντα για να βγούμε κάτι το καινούριο, κάτι το φρέσκο. Να μην λέμε συνέχεια BMW και Mercedes. Να λέμε και κάτι φρέσκο. Ωραία, φεύγουμε λίγο από εδώ την εικόνα αυτή, ιστορική. Συγκινητική εικόνα. Ναι, ναι. Συγκινητική. Συγκινητική. Και εγώ έλεγα να πάμε και εδώ, σε αυτή εδώ τη Lotus, γιατί νομίζω όταν ακούμε. Ο απλός ο κόσμος ακούει το όνομα Lotus, το μυαλό του πηγαίνει εδώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και όχι εδώ μόνο, ότι όταν θα μπει μέσα, ξέρει ότι έχει ένα σκληρό κάθισμα, έχει στο μυαλό του ένα δυσκολοδίκητο αυτοκίνητο, αλλά είναι και σαν παιχνιδάκι. Και δεν είναι τυχαίο αυτοκίνητο αυτό. Όχι. Αυτό είναι το έργο του Αρτιόλη. Είναι την εποχή μετά από την General Motors που είχαμε μείνει πριν, την αγόρασε ο Αρτιόλη, ο ιδιοκτήτης της Bugatti. Και το αυτοκίνητο αυτό ονομάστηκε Elise, βέβαια, από την εγγονή του Αρτιόλη, που τότε ήταν 3 ετών, ξέρω εγώ πώς ήταν. Την είχαμε βάλει στην έκθεση της Φραγκφούρτης μέσα σε ένα τέτοιο πράσινο και την αποκαλύψαμε, και αυτή γκρίνιαζε γιατί αργούσε πολύ ώρα. Και τριών φορνών, παιδί. Το Elise, λοιπόν, πραγματικά έβαλε τη σφραγίδα της στην ιστορία της Lotus, γιατί την κράτησε ζωντανή κοντά στα 20 χρόνια. Ίσως και παραπάνω, αν σκεφτείς ότι μέχρι πριν από λίγο αυτό ήταν το μόνο αυτοκίνητο της Lotus. Ποιο θες να πούμε, το Exige derivative του Elise είναι, το Evora derivative του Elise είναι. Δεν υπήρχαν άλλα λεπτά. Αυτή εδώ η Elise είναι η τελευταία Elise. Είναι η τελευταία, 220R λέγεται, mm-hmm. Είναι ένα αριστούργημα, την έχουμε εδώ με 0 χιλιόμετρα. Πολύτε. Όχι. Κοίταξε, αν πουλήσουμε αυτό και το Elan, δεν θα έχουμε την ιστορία. Οπότε, όταν έρθει ένας άνθρωπος να δει ένα τρέχον μοντέλο, εμείς δεν θέλουμε να μπει σε ένα μαγαζί όπου σου λέει αυτά είναι τα πράγματα που πουλάμε. Θέλουμε να μπει σε ένα μέρος όπου έχει την ιστορία, να του δείξουμε τι κάναμε το 96, τι κάναμε το 94, τι κάναμε το 2000 τόσο κλπ. Να και το τι κάνουμε τώρα, να σας κεράσουμε και ένα καφέ. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Πόσες Lotus υπάρχουν στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές Lotus, γιατί υπάρχουν πολλές Elan. Elan. Είχαν πουληθεί πάρα πολύ το Elan. Αν θυμάσαι το Elan, ήταν 1600 turbo. Είχε επιδόσεις ασύλληπτες, αλλά η τιμή του, λόγω του 1600, ήταν πολύ λογική στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν επιβαρυνόταν. Γνωρίζουμε τον αριθμό ή όχι? Στην Ελλάδα έχουμε πουλήσει κοντά στις 100 Elan. Δηλαδή 100-130 Lotus σίγουρα θα υπάρχουν. Πολύ παραπάνω με 130, γιατί έχουμε πουλήσει 100 Elise και Elan, μάλλον 90 το μοντέλο, και Esprit κοντά στις 18-20 όλες. Πάνω από 200 αυτοκίνητα. Ναι. Για πάμε τώρα εδώ. Έχουμε Lotus Emira. Από πού βγαίνει το όνομα? Το Emira είναι το θηλυκό του Εμίρη. Ο Εμίρης είναι στα αραβικά ο βασιλεύς, ο άρχοντας. Και αυτό είναι πραγματικά άρχοντας. Είναι ωραία διαλεγμένο. Είναι τελείως διαφορετικά από τα υπόλοιπα. Καταρχήν όλα τα Lotus ξεκινούσαν από Ε. Elan, Eclat, Esprit, Elise, Elan. Γιατί? Αλλά ήταν του Colin Chapman η μανία. Εντάξει, αυτό του άρεσε.
το οποίο τηρήθηκε με το Ελίζ κατά τύχη, γιατί η Ελίζ είναι η εγγονή του Αρτιόλη. Άρα, εδώ έχει έρθει τώρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Να, έχετε φέρει δύο. Αυτό τι χρώμα είναι? Αυτό είναι γκρίζο, λέγεται, είναι το γκρί του γρανίτη και έχει μαύρη οροφή που ούτε καν διακρίνεται. Και έχετε φέρει και ένα άλλο πράσινο, αυτό το πράσινο, το... Πιο ωραίο. Το σκούρο όμως, το κυπαρισί, το... Πιο ωραίο. Γι' αυτό και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί επειδή το έχω δείτε και το πράσινο. Κοίταξε, είναι... Είναι προχθές που... Είναι Αγγλία. Προχθές που ήσουν εδώ και έβγαζες τα πλαστικά. Λες και σε έχουμε πάλι να κάνεις δουλειές. Ξέρεις πόσοι μου ζήτησαν, πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό? Το πράσινο είναι πιο αληθινό από αυτούς. Είναι πράσινο με το τάν μέσα, το χρώμα του ταμπάκου. Αυτό είναι ένα πολύ πιο μοντέρνο, πολύ πιο σύγχρονο και ίσως και για τον Γιώργο πολύ πιο τηλεοπτικό. Καινούρια Lotus. Ένα σύγχρονο αυτοκίνητο πρέπει να έχει και σύγχρονους κινητήρες. Εδώ με τι κινητήρες θα είναι αυτό διαθέσιμο? Αυτό το αυτοκίνητο, το Εμίρα, βγαίνει με δύο κινητήρες βασικά. Ο ένας είναι κινητήρας, τον οποίο χρόνια έχει συνεργασία η Lotus με το group της Toyota, το 3,5 V6 της Lexus, το οποίο η Lotus έχει βάλει turbocharger επάνω και το αυτοκίνητο έχει άλλες επιδόσεις. Εδώ μιλάμε και για μια έκδοση First Edition που έχει μια ιδιαιτερότητα. Σε εισαγωγικά το βάζουμε αυτό γιατί μας αρέσει. Ναι. Μηχανικό κυβότιο ταχυτήτων. Άκου τώρα αυτή την τρέλα πώς τη βγάλανε και τελικά έχει μια απόλυτη επιτυχία. Πώς γίνεται? Επειδή δεν υπάρχει κανένα. Έχουμε σταματήσει, έχουμε ξεχάσει δηλαδή το μηχανικό κυβότιο, ειδικά σε τέτοια αυτοκίνητα. Ακριβώς. Είναι όλα με διπλού συμπλέκτη. Ακριβώς. Μηχανικό. Και εμείς το δίλητρό μας που έρχεται σε λίγο θα είναι με μηχανή δίλητρη, turbocharge της AMG, την περίφημη, κοντά στα 400 άλογα σε διπλού συμπλέκτη. Αυτοκίνητο πολύ πιο σύγχρονο, πολύ πιο μοντέρνο, πολύ πιο κατάλληλο για την Ελλάδα για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων και φορολογικούς. Γιατί μηχανικό κυβότιο? Γιατί σε αυτή φτιάχνουν το μηχανικό κυβότιο. Γιατί θέλανε να φτιάξουν ένα αυτοκίνητο, το σήμερα που πάμε προς την ηλεκτροκίνηση και όλα αυτά τα πράγματα, που ουσιαστικά φεύγουμε μακριά από το τι θέλουν οι λεγόμενοι petrolheads. Οι άνθρωποι που τους αρέσει το original αυτοκίνητο με τη μηχανή εσωτερικής καύσης κλπ. Τους αρέσει, ο ήχος, τους αρέσει το stick, τους αρέσει η ταχύτητα. Τα άλλα βρίσκουν ότι το αυτόματο είναι νερόβλαστο. Και δεν είναι νερόβλαστο, λάθος κάνουν. Απλώς δίνει την αίσθηση ότι τα κάνει μόνο του. Είναι πιο πολύ για να πρέπει στο βασιλόπουλο να ψωλήσει. Το ζεις. Εδώ το ζεις. Εδώ σου λέει έχω εγώ τα πάντα. Εδώ πραγματικά όποιος καθίσει σε αυτό το αυτοκίνητο και βάλει ταχύτητα, κουμπώνει, αυτό που λέμε το κουμπώνει, δηλαδή αγκαλιάζει μέσα. Είναι απερίγραφτα ωραίο και, ναι. Και αν δεις, έχουν από κάτω από το τούνελ, έχουν ένα άνοιγμα όπου βλέπεις όλο το μηχανισμό. Κίνηση? Μόνο πίσω, σε αυτό το αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο? Διότι δεν είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο να πας και να βάλεις τετρακίνηση, θα βάραινε πολύ, θα μίκρυναν οι χώροι χρήσιμοι και δεν το χρειάζεται. Δεν το χρειάζεται. Είναι τέτοια η ανάρτησή του που τα καταφέρνει. Επίσης και τα άλογα του είναι στα 430 άλογα. Τα 430 άλογα καταφέρνεις να το οδηγείς. Αν πας στα 500-600, θες τετρακίνηση. Και μιλάμε τώρα για επιδόσεις οι οποίες, έτσι για να έχετε μία τάξη μεγέθους, 0, 104,2, 4,3 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα 290 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι, έχουν πετύχει 406 στο σιρκουί, αλλά δεν το λένε γιατί δεν θα είναι πάει να σκοτωθεί κανείς. Lotus. Τι μας έρχεται στο μυαλό, το βάρος. Ναι, πάντοτε μικρό βάρος. Ναι, δηλαδή ειδικά άμα κοιτάξω εδώ, μιλάμε για γύρω στα 800 κιλά. Ξεκινήσαμε 850 κιλά. Αυτό πλέον με όλα τα έξτρα και τα air conditioning κλπ. Είναι κοντά στα 1000. Mm-hmm. Και εδώ που είμαστε? Εδώ είμαστε στα 1400, που είμαστε πάλι 300 κιλά λιγότερο από οποιονδήποτε ανταγωνιστή. Πόσο κοστίζει η Lotus Emira στην Ελλάδα? Η Lotus Emira στην Ελλάδα, η δίλητρη, θα κοστίζει κοντά στις 110-120 χιλιάδες. Mm-hmm. Αυτή εδώ πέρα που ξέρουμε έρχεται 136, μου είπε η Αλέκα κάτι τέτοιο. Κάτσε να πάρω το πρώτο feeling, αίσθηση. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μπαίνεις εύκολα στο αυτοκίνητο. Μπαίνεις όπως μπαίνεις σε ένα κανονικό αυτοκίνητο, απλώς είναι χαμηλό. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με τις Lotus που ξέραμε. Καμία σχέση.
Έλα, συνοδηγός. Νομίζω ότι ποιοτικά δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε. Είναι αυτό το οποίο είπες. Σε άλλο επίπεδο. Πρέπει κάποιος να καθίσει για να καταλάβει σε τι υψηλό επίπεδο είναι η ποιότητα κατασκευής. Εγώ θα μείνω στο κάθισμα. Νομίζω ότι το κάθισμα έχει φτιαχτεί για να χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο ένα μέρος σου αγκαλιάζει το ένα πόδι, το άλλο. Ακριβώς. Και η πλευρική στήριξη είναι αυτή που θέλεις. Ούτε να σε ενοχλεί, ακριβώς, ούτε να νομίζει ότι σε ενοχλεί. Να μπορείς όμως να βγεις και να μπεις εύκολα. Mm-hmm. Γιατί αν είναι τελείως μπάκετ, μετά κάνεις προσπάθεια. Τώρα βλέπω κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να σε ρωτήσω. Ποτηροθήκη σε λότους έχουμε ξαναδεί? Όχι. Αλλά για πρώτη φορά. Το ξέρω, τι θες να κάνουμε. Ούτε έχουμε τέτοιο. Αυτό είναι για, για φόρτιση να φορτίζουμε κινητού που κάνει mirroring εκεί πέρα μόνο του. Εντάξει, είναι τα πράγματα τα οποία απαιτούνται σήμερα. Αυτά που ζητάει ο πελάτης. Ναι, σήμερα ζητάει ο πελάτης, μπαίνει με το κινητό του, το πατάει εκεί πέρα και όλα τα πράγματα τα έχει εδώ πέρα μόνο και συγχρόνως φορτίζει. Εντάξει, ένα σύγχρονο αυτοκίνητο είναι πάντως. Ναι. Ψηφιακός πίνακας οργάνου εδώ, ψηφιακός πίνακας στην κεντρική κονσόλα. Ακριβώς. Άνοιξε μου λίγο το τηλαπάκι. Έχει χώρο, θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Πόσα χαρτιά? Όχι, έχει χώρο κανονικό για πράγματα. Είναι μεγάλο το δουλάτι της, δεν είναι. Και έχει πάρα πολύ ωραίο χώρο πίσω από τα καθίσματα. Εδώ. Όπου μπαίνουν δύο βαλίτσες soft, αρκετά μεγάλες, και πίσω άλλες τρεις. Μοτέρ έχουμε πίσω. Βεβαίως, κεντρικό. Άρα δηλαδή χώρο αποσκευών μπροστά. Χώρο καθόλου μπροστά. Μπροστά είναι μόνον χώρος αεροδυναμικής μελέτης. Σπάνια αγγίζεις τέτοιο κυβότιο ταχυτήτων. Ναι, το κυβότιο είναι πραγματικά σπάνια. Νομίζω ότι είναι εμπειρία ο τρόπος που κουμπώνουν οι ταχύτητες. Ναι. Διότι είναι όλο με λευγέδες και αν το δεις από εδώ πέρα κάτω, είναι και see-through. Φαίνεται η κίνηση. Όλο το μηχάνημα. Όλος ο μηχανισμός είναι ανοιχτός. Και από εκεί και πέρα έχουμε drive modes. Ναι, είναι, έχει τρία drive modes. Έχει Sport, GT και Race, ξέρω πώς το λέει. Και όλα τα πράγματα. Πριν τη βάλουμε μπροστά για την ακούσουμε. Να δούμε τι έχει μπροστά και τι έχει πίσω. Ό,τι θες εσύ. Μπροστά δεν έχει τίποτε. Ανοίγει το καπό. Ανοίγει, αλλά ανοίγει. Πρέπει να ξεβιδώσεις, πράγματι είναι για τους μηχανικούς μας μόνο. Άρα πάμε πίσω. Ναι, για τους είναι μηχανισμοί air conditioning, μηχανισμοί φρένων, αυτά τα πράγματα μπροστά. Δεν έχει μπροστά, δεν είναι δηλαδή ένα πράγμα που μπορεί ο χρήστης καθημερινά να ανοίξει και να κάνει τίποτα. Α, το άνοιξε. Και βγαίνουμε και εύκολα. Από εδώ ανοίγει. Κινητήρας. Ναι, αυτός είναι ο κινητήρας, το turbo charger και το intercooler για να παγώνει έπειτα τον αέρα. Εδώ τώρα ένας χώρος αποσκευών περίπου. Είναι αρκετά μεγάλος, αν δεις, έχει βαθύ. Είναι και 170-180 λίτρα. Και έχεις και πίσω. Βασίλη, νομίζω ότι ίσως το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι να δώσουμε και μία ακουστική. Το οποίο δεν το έχουμε κάνει χαρά. Εγώ από την αρχή ήθελα να το πω αυτό. Βέβαια, το καλά πράγμα ήταν για το τέλος. Πήγαινε, βάλ' τον μπρος.